Αποκαθαρή τύχη αποφεύθηκαν τα χειρότερα σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μυρών, με την κινητοποίηση να είναι άμεση από ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ και αστυνομία. Απλώς είδα τα μάξια από εκεί κάτω και έκανε στρούφες. Yeah. Και φρενάρω εγώ και έρχομαι και σταματώ εδώ. Και λέω να με αποφύγει, να πάει πίσω να χτυπήσει. Yeah. Και αυτός ήρθε και χτύπησε το δράκτρο. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός Γιοταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματος με συνέπεια να συγκρουστεί με τα λύκα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Έφυγε το αυτοκίνητο από εκεί, να το σημάδι πώς δεν μπήκε μέσα. Έφυγε από εκεί τα μάξι και ρωτήκε πάνω στα λύκα. Λαεί και πάλι ο οδηγός που πήγε στην άκρη τα μάξι, αν ήταν στο ρεύμα του θα το σκοτώσει. Έχει βγει όξο από το δρόμο. Τα δευτερόλεπτα ήταν εφιαλτικά για μια οικογένεια με τα δύο της παιδιά, τα οποία επέβαιναν στο Γιοταχή, το οποίο ακολούθησε μια τρελή πορεία πριν συγκρουστεί με την Ταλίκα. Αν δεν έβγαζα έξω και πήγαινα στο ρέμα μου, θα τις σκότωνα όλους. Αν υπήρχε διαχωριστικό, τα μάξια αυτά δεν θα παίρνουν στο αντίο το ρεύμα. Κοιτάξτε που ήρθε η Ταλίκα, πόσο ακριβώς ήρθε η Ταλίκα για να αποφύγει τα μάξια. Και πάλι έπεσα πάνω του. Τα δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Οι γονείς είναι καλά στην υγεία τους και όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Παγνί. Όπως υποστήριξε ο οδηγός της Νταλίκας, αν δεν είχε φρενάρει και οδηγήσει το βαρύ όχημα στη δεξιά πλευρά του δρόμου, τότε θα μιλούσαμε και τραγωδία. Όπως σχολίαζαν οι διερχόμενοι οδηγοί, η οικογένεια είχε άγιο. Στο επίμαχο σημείο δεν υπάρχει διαχωριστικό στιθέο, με τους κατοίκους να αντικρίζουν συχνά εφιαλτικές καταστάσεις στο οδόστρωμα. Αν υπήρχε διαχωριστικό στη μέση, δεν θα ερχόταν το αμάξι πάνω στην Ταλίκα. Χτυπήσανε, θα σκοτωθούν πόσα άτομα. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχει αυτό το θέμα εδώ στην περιοχή μας. Άμα τους κάσει το λάσκο αυτόν που ήρθε, θα έρθει στο αντίο τρέμα αναγκαστικά. Το δρόμο πρέπει κάτι να γίνει, γιατί έχουν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι. Και πρέπει να τον φτιάξουν. Ξέρω ότι ο δρόμος εδώ είναι κακός. Οι οδηγοί δεν πάνε καλά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τηρούμε το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακή αναστάτωση, με τους οδηγούς να τονίζουν την ανάγκη δρομολόγησης παρεμβάσεων στα επίμαχα σημεία Καρμανιόλα του επαρχιακού δρόμου Ηρακλείου Μυρών.